το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, με αφορμή τις καταγγελίες που έφτασαν στην υπηρεσία για διακίνηση μη εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων από περιοχές της Βουλγαρίας, Ουκρανίας, Ρουμανίας και το γεγονός ότι τα φυτοφάρμακα που βρέθηκαν ως παράνομα είναι ακατάλληλα, ενημερώνει για ακόμα μία φορά τους αγρότες χρήστες γεωργικών φαρμάκων για την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη διακίνηση και αναγνώριση παράνομων γεωργικών φαρμάκων. Έχουμε επανέλθει πολλές φορές με δελτία τύπου. Έχουμε βγει στα καφενεία, στα χωριά και έχουμε ενημερώσει ότι η διακίνηση γεωργικών φαρμάκων από τις γειτονικές χώρες είναι παράνομη. Το πρόβλημα με κάποια από αυτά είναι ότι δεν προέρχονται από εταιρείες που εμπορεύονται κανονικά στη Βουλγαρία, αλλά πολλές φορές έρχονται και από τρίτες χώρες, όπως Τουρκία ή Ουκρανία, αμφιβόλου ποιότητας, και συγκεκριμένα όσον αφορά τις τελευταίες ενδείξεις και καταγγελίες που έχουμε, είναι ότι τα γεωργικά φάρμακα τα συγκεκριμένα είναι ακατάλληλα, έχουν ελεγχθεί, έχουν βρεθεί και δεν περιέχουν ουσιαστικά την χημική σύσταση στην οποία, αν μπορεί κάποιος να διαβάσει επειδή είναι στα ρώσικα ή στα τουρκικά, δεν ανταποκρίνεται το περιεχόμενο με αυτό που γράφεται έξω. Άρα λοιπόν υπάρχει κίνδυνος για τον ίδιο τον παραγωγό, τον χρήστη που θα χρησιμοποιήσει το φάρμακο, πολύ πιθανό να καταστρέψει την καλλιέργειά του. Είχαμε πρόβλημα πριν 3 χρόνια σε καλλιέργειες βαμβακιού στη Σύνδο, που ξεράθηκαν τα βαμβάκια γιατί δεν είχαν εντομοκτόνο, είχαν ζυζανιοκτόνο, με αποτέλεσμα μην μπορεί να αποζημιωθεί κανένας. Και φυσικά υπάρχει πρόβλημα και για το περιβάλλον γενικότερα, καθότι είναι χημικές ουσίες αγνώστου προέλευσης. Οι αγρότες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με άδεια διάθεσης από το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στις ετικέτες στην ελληνική γλώσσα. Για να το αντιληφθούν αυτό, η διαδικασία είναι απλή. Προμηθεύονται, αγοράζουν γεωργικά φάρμακα μόνο από τους αδειοδοτημένα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, είτε ιδιωτικά είτε συνεταιριστικά. Η ετικέτα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, όλες οι οδηγίες χρήσης να είναι στην ελληνική γλώσσα, ο αριθμός έγκρισης της διάθεσης του γεωργικού φαρμάκου πρέπει να είναι από το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από το κατάστημα που θα προμηθευτεί το γεωργικό φάρμακο θα πάρει κάποια απόδειξη, κάποιο τιμολόγιο πώλησης, θα έχει την άμεση υποστήριξη των συναδέλφων γεωπόνων από τα καταστήματα. Άρα λοιπόν είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς το ελληνικό γεωργικό φάρμακο, καθότι η ετικέτα είναι στα ελληνικά και έχει όλες τις επισημάνσεις επάνω. Σύμφωνα με τον νόμο 4036/2012, άρθρο 9 παράγραφος 3, όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει κάθε οποιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, τιμωρείται με πρόστιμο από 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Είχαμε κρούσματα τις τελευταίες μέρες. Έχουμε κρούσματα τις τελευταίες μέρες. Κάνουμε ελέγχους, είναι δειγματοληπτικοί. Έχουμε βρει κάποιες περιπτώσεις, δεν είναι μόνο στην περιφερειακή ενότητα Σερών, ευρύτερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Επίσης εκεί οι υπηρεσίες οι αντίστοιχες κάνουν ελέγχους και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ τσουχτερά. Υπάρχουν και ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Τα πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί να κατέχει παράνομο γεωργικό φάρμακο είναι από 1.000 ευρώ έως και 30.000 ευρώ. Είναι μεγάλα ποσά, γιατί μπαίνει μέσα και η δημόσια υγεία και πρέπει να είναι και αποτρεπτικά για να μην ενισχύουν το φαινόμενο. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παραπάνω νόμου, προβλέπονται και αυστηρές ποινικές κυρώσεις. Έχει μια διαδικασία πραγματογνωμοσύνης, στην οποία ας πούμε, πρέπει να αποδειχτεί ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα είναι γεωργικό φάρμακο. Υπάρχει αυτόφορη διαδικασία, δηλαδή ενημερώνεται αστυνομία, εισαγγελία και δρομολογείται η κατάσταση, δηλαδή πάει αυτόφορο αν πιάσουμε κάποιον με το γεωργικό φάρμακο.
Έχει μια διαδικασία το πρόστιμο, εμείς κάνουμε, ολοκληρώνουμε όλη την γραφειοκρατική διαδικασία. Το πρόστιμο ορίζεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτός θα αποφασίσει αν θα μπει το πρόστιμο και σε ποιο ύψος θα είναι. Και από εκεί και πέρα ο εισαγγελέας καλεί τη διαδικασία, την ποινική ακολουθεί.